Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε σήμερα κοντά σας για να σας παρουσιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν. Είμαι σίγουρη ότι θα το λατρέψετε. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείτε να το έχετε στην καθημερινότητά σας, να το χρησιμοποιείτε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ζήσετε ελεύθερα, χωρίς πόνους και στην κυριολεξία είναι το φαρμακείο της φύσης μέσα σε ένα σωληνάριο. Να μην μακρηγορώ όμως, έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Τσεκούρα, ο οποίος θα μας αναλύσει τα πάντα γύρω από το προϊόν. Κύριε Τσεκούρα, γεια σας. Γεια σας κυρία Ροϊνά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω νέα καινοτόμα φυσικά προϊόντα που επεμβαίνουν ολιστικά στον άνθρωπο. Κύριε Τσεκούρα, έχουμε το προϊόν μας σήμερα, το Z-Gel. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για το Z-Gel. Τι ακριβώς είναι? Είναι ένα gel για τοπική καλλυντική χρήση. Είναι ένα μικρό σωληνάριο, το οποίο μπορείτε να το έχετε πάντα μαζί σας και να το χρησιμοποιήσετε για πρώτες βοήθειες, είτε σε ένα μικρό ατύχημα, είτε γιατί έχετε ένα χρόνιο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το σωληνάριο. Πολύ ενδιαφέρον. Θα θέλατε να μου πείτε σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε? Πολύ απλά παντού. Ό,τι και να σας τύχει, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή, θέλω να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος και για τον κόσμο, να μου πείτε συγκεκριμένα. Ναι, βέβαια, σε μυϊκούς πόνους, όπως το λουμπάγκο ή το αυχενικό, σε δίσκαμπτες αρθρώσεις, σε υπερκόπωση μειών από άσκηση ή εργασία. Δηλαδή, έχω πάει στο γυμναστήριο, έχω αθληθεί, γυρίζω, είμαι πιασμένη και βάζω το Z-Gel επάνω εκεί που πονάω και θα μου απαλύνει τον πόνο, έτσι? Ακριβώς. Μια τοπική εφαρμογή στην πάσχουσα περιοχή, εκεί που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, μετά το γυμναστήριο, θα έχει άμεσο αποτέλεσμα και στον πόνο και στην ευκολία της κίνησης. Σε τι άλλες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Z-Gel? Σε κουρασμένα και πυρισμένα πόδια. Σε χτυπήματα, σε εκδορές, σε γρατζουνιές. Όπως βλέπουμε και στο βίντεο, η κυρία προφανώς είχε κάποιους μυϊκούς πόνους, πυρισμένα πόδια. Ναι. Και πολύ εύκολα γίνεται όλο αυτό. Ακριβώς. Όταν έχουμε ένα πόνο από αθλητικά στα γόνατα που μας εμποδίζει την κίνηση και μας δυσχεραίνει την κίνηση, το Z-Gel πραγματικά θα χαλαρώσει τους μυς, θα αφήσει τους τένοντες και έτσι η άρθρωση θα κινηθεί άνετα, διευκολύνοντας το άτομο στην καθημερινότητά του. Πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει κάπου αλλού που μπορεί να μας βοηθήσει όμως το Z-Gel? Βέβαια. Στα ηλιακά εγκάβματα. Και επίκαιρο κιόλας. Επίκαιρο, όπως επίσης και σε τσιμπήματα από κουνούπια, από τσούχτρες, που όλοι μας κάτι από αυτά θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα και αυτό το καλοκαίρι. Επίσης σε μικρά κοψίματα, σε δερματικές λοιμώξεις, σε μυκητιάσεις στα νύχια ή σε παρονυχίδες, σε ερεθισμένα ούλα και το πιο σημαντικό, σε συναισθηματικό άγχος και στρες. Συναισθηματικό άγχος και στρες, δηλαδή πώς μπορεί να μας χαλαρώσει το Z-Gel? Το Z-Gel, επειδή περιέχει ανθοϊάματα, αν το εφαρμόσουμε τοπικά στους καρπούς μας εδώ και πίσω από τα αυτιά μας, αμέσως θα μας χαλαρώσει και θα μας δώσει την ελευθερία να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας. Και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί με το άγχος της καθημερινότητας είμαστε όλοι μέσα στην τρέλα. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά πολύ εντυπωσιακά που μας έχετε πει. Έχει πάρα πολλές ενδείξεις όμως αυτό το προϊόν. Θέλω να μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Τι περιέχει? Ναι, περιέχει βότανα. Περιέχει βότανα όπως η άρνικα, το πεντάνευρο, το εκουιζέτο, η σίλικα, η πρόπολη, το grapefruit, αποστάγματα από εκχύλισμα σπόρων grapefruit, φύκια, σπηρέα και βέβαια ανθοϊάματα μπαχ. Δηλαδή έχουμε έναν ολόκληρο κήπο από βότανα. Ποιος το σκέφτηκε όλο αυτό να το δημιουργήσει? Το Z-Gel είναι το αποτέλεσμα της έρευνας και εξέλιξης δύο φυσιοπαθητικών στη Γαλλία, οι οποίοι είχαν μεράκι για την υγεία, τη γυναικολογία και γενικότερα για τους φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων. Και έτσι το 2004 ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το Z-Gel. Αγαπούσαν πολύ τη φύση προφανώς. Ακριβώς. Τι ήθελαν να δημιουργήσουν? Στην ουσία ήθελαν να δημιουργήσουν ένα προϊόν το οποίο θα αντιμετώπιζε ολιστικά τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό θα έπρεπε να έχει επίδραση σε σωματικό, συναισθηματικό αλλά και ενεργειακό επίπεδο. Το κατάφεραν τελικά αυτό που ήθελαν? Το κατάφεραν και πιστεύω με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να μου πείτε ποιος είναι αυτός ο τρόπος, τι δημιούργησαν δηλαδή? Δημιούργησαν ένα μοναδικό απόσταγμα από υδροδιαλύματα, από πυρίτιο και ανθοϊάματα. Ένα σωρό συστατικά.
Ναι. Και όλα αυτά τα φυσικά συστατικά είναι αποτέλεσμα οργανικής καλλιέργειας και μικρής κλίμακας. Οργανικής καλλιέργειας και μικρής κλίμακας, τι εννοείται με αυτό? Θέλω να μου το αναλύσετε λίγο, να γίνει αντιληπτό και στον κόσμο. Ναι. Οργανικής καλλιέργειας εννοούνται τα βότανα που έχουν καλλιεργηθεί χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων ή εντομοκτώνων. Οι σπόροι τους δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι και συλλέγονται από πολύ μικρές φάρμες της γύρω περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, γιατί το να συλλέγονται βότανα που είναι στη γύρω περιοχή πάνε να πει ότι δίνουν στο προϊόν μια ομοιογένεια, γιατί ακριβώς αυτά τα βότανα έχουν καλλιεργηθεί στον ίδιο χώρο και γεννιούνται στο ίδιο περιβάλλον και δεν έρχονται σε αλληλοεπίδραση και αλληλοσύγκρουση μεταξύ τους. Είναι όλα φυσικά λοιπόν. Και από ό,τι βλέπω υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από αυτό το προϊόν. Γύρω από το Z-Gel. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για αυτή τη φιλοσοφία. Πώς κατέληξαν σε αυτό? Ναι. Αυτοί οι δύο φυσιοπαθητικοί που μιλήσαμε νωρίτερα βασίστηκαν πάνω σε 4 άξονες. Αυτοί οι άξονες έλεγαν ότι η ίαση είναι το αποτέλεσμα της παρέμβασης στον άνθρωπο σε σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η ολιστική προσέγγιση αντανακλάται από τα ανθοϊάματα Bach, που συνδυάζονται βέβαια και με άλλες φυσικές θεραπείες. Οι πιο εξελιγμένες επιστημονικές μέθοδοι για λογαριασμό της φύσης με τη συστηματική χρήση πυρητίου ενισχύει την αποτελεσματικότητα και των άλλων συστατικών που χρησιμοποιούνται. Συνδυάζονται διαφορετικές θεραπείες όπως η φυτοθεραπεία, η αρωματοθεραπεία, η ομοιοπαθητική και τα ανθοϊάματα για βέλτιστη συνέργεια και αποτέλεσμα. Και τέλος, το τμήμα και έρευνας και εξέλιξης της MINT παραδίδει προϊόντα στον τελικό καταναλωτή, τα οποία έχουν ελεγχθεί για χρόνια και μάλιστα το Z-Gel είναι από τα λίγα προϊόντα αυτής της κατηγορίας που το ακολουθεί μια μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη σε νοσοκομείο της Γαλλίας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μας λέτε και σίγουρα θα ενδιαφέρουν τον κόσμο ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει ότι η ολιστική αντιμετώπιση και τα φυσικά προϊόντα είναι απαραίτητα για την καθημερινότητά μας και για την υγεία μας σίγουρα. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί δείχνει στην ουσία τη στροφή του ανθρώπου προς τη φύση και την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνει. Έχει καταλάβει πλέον ότι ό,τι τρώει, ό,τι αναπνέει και ό,τι βάζει επάνω του μπορεί να τον επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Ξέρετε κάτι, θέλω όμως να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, να γίνει και αντιληπτό στον κόσμο όλο αυτό. Μιλήσατε για υδροδιαλύματα. Είναι ένας ασυνήθιστος όρος που δεν τον συναντάμε συχνά σε καλλυντικές κρέμες. Θέλω να μου πείτε τι είναι τα υδροδιαλύματα. Ναι. Τα υδροδιαλύματα ή αλλιώς τα hydrosols είναι φυτικά προϊόντα με βάση το νερό και αποτελούν υποπροϊόν απόσταξης με νερό ή ατμό ενός φυτού προκειμένου να πάρουμε το εθέριο ελαιό του. Τα υδροδιαλύματα περιέχουν όλα τα ενεργά συστατικά των εθέριων ελαιών, αλλά όχι σε τόσο συμπυκνωμένη μορφή και αυτό βέβαια τα κάνει και πάρα πολύ ασφαλή. Βέβαια, εκτός από τα αρωματικά συστατικά, οι αποστάξεις περιέχουν πολλά φυτικά οξέα, τα οποία τα κάνουν φιλικά προς το δέρμα. Θέλω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα? Ναι, βεβαίως. Τα αποστάγματα από φραγκοστάφυλλο ή καλέντουλας, παραδείγματος χάρη, παράγονται σε πολύ χαμηλή πίεση και θερμοκρασία και ο χρόνος απόσταξης είναι πάρα πολύ μακρύς. Αυτό εμποδίζει την εξουδετέρωση των ενεργών συστατικών που περιέχουν αυτά τα βότανα. Έχω κι άλλον έναν ασυνήθιστο όρο όμως. Μιλήσατε για ενεργειακό πυρίτιο. Ναι. Δεν το συναντάμε συχνά και αυτόν τον όρο. Mm-hmm. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο και γι' αυτό. Ναι. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός από πυρίτιο φυτικής προέλευσης, από το εκουιζότεο ή αλλιώς πολυκόμπι που είναι γνωστό εδώ στην Ελλάδα, και πυρίτιο ανόργανης προέλευσης που είναι ένα ίχνοστοιχείο. Και τα δύο αυτά στοιχεία λοιπόν ενώνονται μέσα από μια καθαρά ενεργειακή διαδικασία που τους δίνει μια επαόριστο θεραπευτική δράση. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε, πραγματικά. Θέλω να μου πείτε όμως πώς γίνεται αυτό. Ναι, γίνεται με την εξής διαδικασία. Το διάλειμμα του πυρητίου αναμειγνύεται μέσα σε λεκάνες με ρυθμικό τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή και εφαρμόζονται εκείνη τη στιγμή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ηλεκτρικά δυναμικά. Οι λεκάνες έχουν τέτοιο σχήμα, έτσι ώστε η ροή και οι δίνες που δημιουργούνται σε αυτό το διάλειμμα να έχουν το σχήμα του άπειρου ή αλλιώς το figure of eight. Αυτή η συνεχόμενη επάπειρο ταλάντωση μεταφέρεται στο τελικό προϊόν. Έχει κάποια σχέση με το βιοσυντονισμό? Ναι, και τι είναι ο βιοσυντονισμός, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο?
Ο βιοσυντονισμός βασίζεται στην αρχή ότι όλα τα υλικά, όλα τα πράγματα, όλη η ύλη που υπάρχει στο σύμπαν, οι οργανισμοί, δονούνται σε μια δική του συχνότητα, τη λεγόμενη διοσυχνότητα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το εκμεταλλεύεται ο βιοσυντονισμός για να θεραπεύσει ένα πρόβλημα, να βελτιώσει ή να βελτιώσει μια κατάσταση. Μάλιστα. Και πώς συνδέεται το ζιτζέλ με το βιοσυντονισμό? Το αποτέλεσμα είναι ότι το ανανεωμένο πυρίτιο στην ουσία καταφέρνει να λειτουργήσει καταλυτικά και συνεργιστικά με τα άλλα συστατικά και ιδιαίτερα με τα ανθοϊάματα. Μιλήσατε ότι για την άρνικα, ότι περιέχει άρνικα. Mm-hmm. Σωστά. Ναι, βέβαια. Θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η άρνικα πάνω σε μία εκδορά ή σε ένα μικρό τραύμα. Ναι. Το ζιτζέλ από τη φύση του είναι ασυνήθιστο. Mm-hmm. Είναι αποτελεσματικό στο να απαλύνει και να ανακουφίζει μόλοπες μέχρι μικρά κοψίματα και εκδορές. Οι κρέμες που περιέχουν συνήθως άρνικα έχουν μια περιεκτικότητα από αυτό το βότανο της τάξης του 5 με 25% σε καθαρό απόσταγμα. Σε μια συγκέντρωση άνω του 10% δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ανοιχτές πληγές. Το ζιτζέλ όμως περιέχει μόνο 3% και όπως αναγράφεται και στη συσκευασία του δεν υπάρχει και κανένα ρίσκο από την κατάποση. 3% όμως σαν ποσοστό, εμένα μου κάνει εντύπωση. Είναι λίγο θεωρώ. Είναι αρκετό? Ναι, παρά την μικρή περιεκτικότητα που περιέχει σε άρνικα, επειδή δρά συνεργιστικά και με τα άλλα βότανα, το αποτέλεσμά του πραγματικά είναι άμεσο και πολύ εντυπωσιακό. Ιδιαίτερα αν εφαρμόζεται άμεσα μετά τον τραυματισμό. Επιτόπου, δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι το έχουμε στην τσάντα μας μαζί μας. Ακριβώς. Το βγάζουμε και επιτόπου εφαρμόζουμε πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα kit πρώτων βοηθειών. Τέλειο. Έτσι. Και να πω κάτι άλλο. Ο Γερμανικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εγκρίνει τη χρήση άρνικα σε φλεγμονές στην στοματοφαραγική κοιλότητα. Τα αποτελέσματα μια έρευνας που έγινε το 2003 για την αντιβακτηριακή δράση σε αυτή την περιοχή κατέληξε ότι μπορεί να χρησιμοποιείται η άρνικα ως τοπικό φάρμακο για την περιοδοντίτιδα. Κύριε Τσεκούρα, έχει γίνει κάποια κλινική έρευνα γύρω από την αποτελεσματικότητα του ZJL? Ναι, βέβαια. Ένα τέτοιο προϊόν τράβηξε από πολύ νωρίς την προσοχή της ιατρικής κοινότητας. Έτσι, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη διπλή τυφλή έρευνα στο νοσοκομείο Μόντρεαλ στην Κάρκασον της Γαλλίας από τον γιατρό Φλόρενς Σάλα στο τμήμα αγιοχειρουργικής με θέμα ακριβώς την αποτελεσματικότητα του ZJL. Η έρευνα διεξήχθη για ένα χρόνο, συμμετείχαν 100 ασθενείς και η δοκιμασία αποσκοπούσε στο να διαπιστωθούν αν υπήρχαν θετικές επιδράσεις στη συνολική υγεία και ευεξία των ασθενών μετά από αγκιοχειρουργική επέμβαση. Τα αποτελέσματα ποια ήταν τελικά? Τα αποτελέσματα ήταν πολύ εντυπωσιακά, αυτά που μας παρέθεσε ο κύριος Σάλα, γιατί οι ασθενείς ανάρρωσαν στο μισό χρόνο από ότι ο μέσος όρος, με πολύ λιγότερο πόνο, χρησιμοποιώντας βέβαια το ZJL. Σε μισό χρόνο και με πολύ λιγότερο πόνο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ο ασθενής όταν βγαίνει από το χειρουργείο δεν έχει καθόλου ψυχολογία και είναι πολύ σημαντικό το ότι αναρρώνει στο μισό χρονικό διάστημα και με λιγότερο πόνο, γιατί φυσικά κανείς δεν θέλει να πονάει. Ακριβώς. Αυτό είναι που το κάνει τόσο σημαντικό σαν προϊόν. Να βοηθήσει έναν άνθρωπο σε μια τόσο ευαίσθητη, πώς να το πούμε, σε μια ευαίσθητη στιγμή της ζωής του ακριβώς, που το σώμα του καταβάλλεται, να μπορέσει να ανακάμψει ενεργοποιώντας τους δικούς του μηχανισμούς ίασης. Αυτό το καταφέρνει με τα ανθοϊάματα Bach που περιέχει μέσα, γιατί αυτά τον βοηθούν να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Και βέβαια ένας ασθενής που έχει αυτοπεποίθηση μπορεί να αναρρώσει και πιο γρήγορα. Ποια εξήγηση έδωσαν όμως οι ερευνητές για όλο αυτό? Θα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και τα συστατικά που έχει το ZJL. Βέβαια. Η εξήγηση έρχεται μέσα από τα συστατικά τα οποία περιέχει και βοηθούν όλους αυτούς τους ασθενείς. Το ZJL είναι ένα τζέλ που είναι για τον οξυπόνο, τη φλεγμονή, είναι αιμοστατικό και ενεργοποιεί την αποκατάσταση των τραυμάτων. Αυτό ακριβώς το κάνει το εκουιζέτο και το κάνει και το πυρίτιο ή αλλιώς σίλικα όπως είναι γνωστό στα αγγλικά. Μάλιστα. Mm-hmm. Στην κάρτα που παρακολουθούμε λοιπόν, έχουμε το εκουιζέτο. Mm-hmm. Ναι. Είναι ένα βότανο το οποίο είναι πολύ πλούσιο σε πυρίτιο. Mm-hmm. Το πυρίτιο υπάρχει, είπαμε, ως φυσικό ιχνοστοιχείο και με τη μορφή του βοτάνου, τα οποία δίνουν στο προϊόν αυτές τις ιδιότητες. Ο σύνδεσμος με τη σίλικα ποιος είναι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή?
η σίλικα, δηλαδή το πυρίτιο, έχει την ιδιότητα να βοηθάει να αναπλάθεται το κολαγόνο. Έτσι. Και γι' αυτό βοηθάει στην ανάπλαση των τραυμάτων. Μάλιστα. Έχουμε και το φραγκοστάφυλλο. Ναι, το φραγκοστάφυλλο λειτουργεί ως ένα φυσικό αντιφλεγμονώδες. Έτσι. Έχει. Καταστέλει δηλαδή τη φλεγμονή τοπικά σε έναν ιστό, σε μία άρθρωση. Αντιοξυδοτικό, φυσικό αντιοξυδοτικό. Από πολύ καλό για το δέρμα. Αντιφλεγμονώδες. Mm-hmm. Και πάρα πολύ καλό για το δέρμα. Μάλιστα. Άλλο συστατικό. Η καλέντουλα. Mm-hmm. Και επίσης η καλέντουλα έχει αυτή την ιδιότητα στο να κλείνουν τα τραύματα και να δημιουργηθούν καινούργια αγγεία και βέβαια βοηθά στην σύνθεση πρωτεϊνών κολαγόνου. Από ό,τι βλέπω βοηθά και στα κοψίματα, δηλαδή επουλώνει πιο γρήγορα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το καταφέρουν και οι σπόροι του grapefruit και η πρόπολη και το πεντάνευρο. Οι σπόροι του grapefruit, η πρόπολη και το πεντάνευρο. Το πεντάνευρο, ναι. Δηλαδή, πού μπορεί να μας βοηθήσουν οι σπόροι του grapefruit? Δεν έχει κάποια άλλη ιδιότητα παραπάνω? Η καλέντουλα είπαμε ότι επουλώνει πιο γρήγορα τις πληγές. Ναι, ακριβώς. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνέργεια αυτών των βοτάνων, mm-hmm. έτσι ώστε να αλληλοπηδρούν μεταξύ τους και το συνολικό αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό και ακριβώς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε κάθε φορά. Μιλάμε για μία φλεγμονή, μιλάμε για έναν ερεθισμό τοπικά πάνω στο δέρμα, λειτουργώντας, παίρνοντας τα συστατικά που έχει το κάθε ένα βότανο, μπορεί ο μηχανισμός με τον οποίο είναι φτιαγμένο να απορροφηθεί τοπικά και να επουλώσει ή να καταπραίνει ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να πετύχουμε. Ο συνδυασμός λοιπόν όλων αυτών. Ακριβώς. Έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι. Αναφέρατε πολύ συχνά τα ανθοϊάματα Μπαχ. Ναι, βέβαια. Για πείτε μου λίγο για αυτά τα ανθοϊάματα. Τα ανθοϊάματα Μπαχ βοηθούν τον άνθρωπο να ισορροπήσει σε συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια, όπως είπα πριν και για μια εγχείρηση, γιατί επηρεάζει την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Η καλύτερη ψυχολογία επιταχύνει και τους ρυθμούς της αποκατάστασης. Και βέβαια ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο καταφέρει να έρχεται πιο κοντά στο σώμα του. Μάλιστα. Έτσι. Πιστεύω ότι το μέλλον στη σχεδίαση των φυσικών προϊόντων σίγουρα πρέπει να περιέχει την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανθρώπου. Πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι είδα και στην κάρτα, βοηθάει και στην καταπολέμηση του φόβου. Ναι. Που είναι και αυτό σύνηθες φαινόμενο. Ναι. Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι θα τον βοηθήσει να ανεβάσει την αυτοπεποίθησή του. Έχει έτσι. Και αίσθημα αναζωογόνησης. Ακριβώς. Ναι. Πάρα και γι' αυτό ενδιαφέρον. Και η έρευνα αποσκοπούσε στο να εξετάσουμε συνολικά την ευεξία ενός ανθρώπου μετά από μια τέτοια επέμβαση. Ξέρετε τι θέλω όμως. Θέλω να συνοψίσουμε λίγο για να γίνει και πιο κατανοητό στον κόσμο. Να μου πείτε ποιες είναι ακριβώς οι ιδιότητες του Z-Gel. Mm-hmm. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι απολυματικό. Καθαρίζει και απολυμένει τραύματα και ερεθισμένο δέρμα. Πέρα από τη βιολογική αλκοόλη που περιέχει, έχει αντιμικροβιακή και αντισηπτική δράση. Mm-hmm. Είναι αναλγητικό. Η άνοικα καταστέλει αποτελεσματικά και τον οξύ και τον χρόνιο πόνο. Είναι απειδηματικό. Η σπηρέα, η καλέντουλα και το πεντάνευρο βοηθάνε στο να πέσει, να μειωθεί το ίδημα, ας πούμε, γύρω από μία άρθρωση. Είναι πουλωτικό. Το πυρίτιο παίζει πολύ βασικό ρόλο, όπως εξηγήσαμε πριν, στην επούλωση των πληγών. Και βέβαια είναι αγχολητικό. Περιέχει 6 διαφορετικά ανθοϊάματα, που και τα 6 μαζί πραγματικά κάνουν τον άνθρωπο να αναζωογονηθεί. Μάλιστα, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και στην κυριολεξία είναι αυτό που πρέπει να έχει ο κόσμος στην τσάντα του για την καθημερινή του χρήση, για οποιαδήποτε ώρα. Mm-hmm. Φυσικά για τα παιδιά. Πηγαίνουμε στις κούνιες, πέφτει το παιδάκι κάτω, γρατζουνιέ. Κινδυνεύει να πάθει μια λίμωξη, μια δερματική λίμωξη, να πάρει ένα μικρόβιο. Μπορούμε εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. πολύ απλά, χωρίς να το ερεθίσκουμε, χωρίς να νιώσει κάποιο τσούξιμο, αμέσως να το προστατέψουμε μέχρι να του παρέχουμε μια ολοκληρωμένη φροντίδα. Και ειδικά για τα παιδιά που είναι πιο ευαίσθητα, το να μην νιώσουν τσούξιμο και πόνο είναι πάρα πολύ βασικό. Όπως έχουμε και το κοριτσάκι στο βίντεο που βλέπουμε, το έχουν τσιμπήσει τα κουνούπια του κακόμοιρο. Ναι.
Βέβαια. Και να πω εδώ ότι η πολύ διακριτική μυρωδιά που βγάζει αυτό το τζέλ θα βοηθήσει, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά από το να σε τσιμπήσουν νέα κουνούπια. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και χωρίς να μας έχουν τσιμπήσει κουνούπια. Α, ακόμα καλύτερο γι' αυτό. Βέβαια. Πού μπορεί ο κόσμος να το προμηθευτεί το Z-Gel? Ο κόσμος μπορεί να καλέσει αυτή τη στιγμή στα τηλέφωνα που βλέπει, στο τηλέφωνο στο 210-96-00416, να κάνει ηλεκτρονική παραγγελία αν θέλει στο www.physiokinesis.gr και... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει πάρει κάποιο βραβείο το Z-Gel? Ναι, βέβαια. Το Z-Gel βραβεύτηκε το 2007 ως το καλύτερο προϊόν, ως το καλύτερο καλλυντικό προϊόν σε μια πολύ μεγάλη έκθεση στην Αγγλία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλό. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και πολλά τεστ που έχουν κάνει περιοδικά ανά τον κόσμο που δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Το έχουν τεστάρει σε σχέση με άλλα παρόμοια προϊόντα και σε όλα έχει κερδίσει όλα αυτά τα τεστ που έχουν γίνει. Δείχνει ας πούμε την ανωτερότητά του και ως προς τα συστατικά και ως προς τον τρόπο παραγωγής αλλά και ως προς την εφαρμογή, την ανεκτικότητα δηλαδή που έχει ο κόσμος στην εφαρμογή αυτού του προϊόντος. Είναι ένα προϊόν λοιπόν που έχει εφαρμοστεί πολλά χρόνια και είναι γαλλικής προέλευσης. Είναι γαλλικής προέλευσης από φυσικά συστατικά, από φυσικά βότανα. Πολύ βασικό το ότι είναι από φυσικά συστατικά. Δεν περιέχει δίνουμε ουσία στη φύση. Δεν περιέχει ούτε ένα συντηρητικό. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, ας δώσουμε προσοχή στα μυστικά της φύσης που απλόχερα μας προσφέρει το Z-Gel. Μπορείτε να καλέσετε στο 210-96-00416 για να παραγγείλετε το Z-Gel ή να μπείτε στο site www.physiokinesis.gr. Η σημερινή μας προσφορά, η πρώτη μάλλον σημερινή μας προσφορά, το προϊόν από τα 30 ευρώ στα 19,90 συν 5 ευρώ τα έξοδα αποστολής. Και όποιος από εσάς παραγγείλει 3 προϊόντα, ειδικά για την εκπομπή μας, έχει δώρο τα έξοδα αποστολής. Κύριε Τσεκούρα, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί ο κόσμος να το προμηθευτεί και από φαρμακεία? Βεβαίως. Σε επιλεγμένα καλά φαρμακεία μπορεί να το ζητήσει από το φαρμακοποιό του και αμέσως θα το προμηθευτεί. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσεκούρα που ήταν κοντά μας και μας παρουσίασε το Z-Gel και φυσικά όλα αυτά τα καινοτόμα και φυσικά προϊόντα της φύσης. Είναι πολύ σημαντικό, το τονίζω και το ξαναλέω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσεκούρα. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ρωϊνά, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ενημερώσω τον κόσμο για αυτή την αυστήρευτη πηγή ζωής που μας δίνει η ίδια η φύση και που ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει κάνει να αγνοούμε. Θα χαρούμε να σας έχουμε πάλι κοντά μας με νέα καινοτόμα προϊόντα. Και μην ξεχνάτε, το Z-Gel στην τσάντα σας, μαζί σας, συνέχεια, είτε για εσάς είτε για τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να τους φροντίζετε πολύ απλά επάνω στην πληγή τους ή σε οποιονδήποτε μυϊκό πόνο. Από μας, γεια σας!